Το ψηφιακό νόμισμα bitcoin έφτασε και στην Ουγγαρία. Το πρώτο ATM θα λειτουργήσει σε μπαρ στο κέντρο της Βουδαπέστης. Προς το παρόν θα μετατρέπει μόνο φιωρίνια σε bitcoin. Αλλά οι διαχειριστές ελπίζουν ότι μέχρι τα τέλη του έτους και τα bitcoin θα μετατρέπονται σε φιωρίνια. Ο διαχειριστής του ATM δήλωσε. Αυτό είναι απλά το πρώτο βήμα. Προς το παρόν μόνο λίγοι ενδιαφέρονται. Αλλά αυτό το πρώτο βήμα μπορεί να οδηγήσει το bitcoin να γίνει ένα κοινό και φιλικό νόμισμα, που θα το χρησιμοποιούν από τον οδηγό ταξί, τον αστυνομικό, μέχρι και τη μαμά μου. Οι συναλλαγές με bitcoin χαρακτηρίζονται από ανωνυμία και γίνονται άμεσα, καθώς δεν εμπλέκονται τραπεζικά ιδρύματα. Οι υποστηρικτές του εκθιάζουν την ελευθερία ενός συστήματος που δεν ελέγχεται κεντρικά από καμία κυβέρνηση. Το bitcoin θα οριμάσει και θα γίνει κάτι συνηθισμένο στην καθημερινή μας ζωή, υποστηρίζει ο οικονομολόγος της Van Varga. Η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας είναι λιγότερο ενθουσιώδης. Σε ανακοίνωσή της προειδοποιεί τους πολίτες ότι η ίδια η φύση του bitcoin ενέχει κινδύνους, γιατί κανείς δεν εγγυάται την προστασία των αποταμιευτών. Η ανταποκρίτρια του Euronews στη Βουδαπέστη, Ανδρέα Χαγκάγκος, μεταδίδει. Σε αυτό το κατάστημα, μία πινακίδα δηλώνει την ύπαρξη ATM και ότι μπορείτε να πληρώσετε σε bitcoin. Στόχος των διαχειριστών είναι να δούνε τέτοιες πινακίδες σε όλο και περισσότερες πόρτες.